Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε και θα εξηγήσουμε, θα διορθώσουμε μία άσκηση του πέμπτου κεφαλαίου. Θα δούμε πώς την προσέγγισε ένας μαθητής σας. Στο τέλος θα σας δώσω και συμβουλές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ασκήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Άσκηση λοιπόν του πέμπτου κεφαλαίου. Λοιπόν, παιδιά, σκέφτηκα κάτι. Γιατί να μην συμμετέχετε κι εσεί, λοιπόν, στην περιγραφή του βίντεο σα έχω την άσκηση. Θα σταματήσετε το βίντεο και θα διαβάσετε την άσκηση και θα γράψετε πρόχειρα τι νομίζετε πω πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Ή γράψτε το πιο αναλυτικά, όπω θέλει ο καθένα. Στη συνέχεια θα τη διορθώσουμε και θα συγκρίνετε και θα δείτε κι εσεί αν την πλησιάσετε, αν την γράψετε καλά αν θέλει κάποια βελτίωση. Και η ασκησή μας έχει ως εξή. Από διασταύρωση δύο ατόμων δροσόφυλλα, γεννήθηκαν 46 απόγονοι με γκρι χρώμα σώματος και 49 με μαύρο χρώμα. Από άλλη διασταύρωση μεταξύ δύο γκρι ατόμων, προέκυψαν 64 άτομα με γκρι και 19 με μαύρο. Τα λιλόμαρφα που ελέγχουν το χρώμα του σώματος βρίσκονται σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα. Και το πρώτο μας ερώτημα είναι Ποια είναι η σχέση των αλληλόμορφων, ποιο είναι επικρατέ, ποιο είναι υπολοιπόμενο, για το χρώμα, για αυτό που συζητάμε. Και δεύτερον, ποιοι είναι οι γονότυποι των παραπάνω ατόμων που διασταυρώθηκαν, και να γράψετε τι διασταυρώσει. Και να λοιπόν εδώ έχουμε την απάντηση του Χρήστου. Ε, στο πάνω μέρο σα έχω τι βασικέ αρχέ τη άσκηση, τα βασικά δεδομένα. Και λέει εδώ πέρα ο Χρήστο, παρατηρούμε από τη διασταύρωση γκρι με γκρι παράγονται γκρι και μαύρη απόγονη. Επομένω, το αλληλόμορφο που καθορίζει το γκρι χρώμα επικρατεί αυτού που καθορίζει το μαύρο και η αναλογία που προκύπτει από τη διασταύρωση γκρι με γκρι είναι 3 προς 1. Α, τι παρατηρούμε εδώ πέρα, ότι χρησιμοποιεί τη δεύτερη διασταύρωση γκρι με γκρι και όχι την πρώτη κατευθείαν, διότι από εκεί βλέπει ότι έχει μία αναλογία 3 προς 1. Ωραία. Και εξ αυτού καταλαβαίνει ότι το α είναι το επικρατέ και το α μικρό, το μαύρο, το α είναι το γκρι, σωστά, και το α το μικρό που είναι το μαύρο χρώμα είναι το υπολοιπόμενο. Εδώ θα ήθελα να μου γράψει ότι τα γκρι είναι περισσότερα, να το σημειώσω, γκρι περισσότερα, γι' αυτό βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα. Ωραία, και μετά βλέπω γρήγορα, ναι, βλέπω στο τέρος βγάζει άλλο ένα συμπέρασμα για το ίδιο θέμα. Η απόγονη τη δεύτερη διασταύρωση. Είναι σε αναλογία 3 προ 1, αυτή δηλαδή που συζητήσαμε μόλι τώρα. Και οι γονεί πρέπει να είναι ετερόζυγοι. Και το σημειώνει εδώ α κεφαλαίο α μικρό. Θα ήθελα αυτό να μην το γράψει εκεί, να το έγραφε στη συνέχεια ακριβώ εδώ. Από τη δεύτερη, συγγνώμη, όχι, από την πρώτη διασταύρωση προκύπτει η φαινοτυπική αναλογία 1 προ 1, ένα γκρίνα μαύρο, Άρα το ένα άτομο, για να βγει αυτή η αναλογία, το ένα άτομο είναι ετερόζυγο και το άλλο είναι ομόζυγο. Πολύ σωστά. Και το υπολοιπόμενο για το υπολοιπόμενο αλληλόμορφο. Πρέπει ο ένα γονέα να έχει το α το ώστε να προκύψουν και γκρι απόγονοι. Πάρα πολύ ωραία. Τη διασταύρωση θα μα τη δώσει στη συνέχεια. Και βλέπουμε εδώ τι διασταυρώσει του. Η πρώτη διασταύρωση, όπω είπε προηγουμένω, να το ένα άτομο που είναι το ομόζυγο για τα υπολοιπόμενα και το ετερόζυγο και βγαίνει όπως βλέπετε έχει γράψει τους γαμέτες σωστά, τους απογόνους σωστά και δίπλα έχει γράψει το φαινότυπό τους. Κάτω κάνει μια συγκεντρωτική παρουσίαση 50% γκρι, 50% μαύρο και κάτω το γονότυπο ένα προς ένα. Πολύ ωραία. Το ίδιο κάνει και για τη δεύτερη διασταύρωση όπως είπαμε είναι ετερόζυγα. Γράφει τους γαμέτες εδώ κάνει το πάνε του. Να το, πολύ ωραία. Γράφει τους απογόνους, ετερόζυγοι, δύο, ένας με τα επικρατεία, ένας με τα υπολοιπόμενα, πάρα πολύ ωραία, τρία γκρι, ένα μαύρο και η αναλογία ένα δύο ένα. Πολύ ωραία. Μας λέει ότι όλα αυτά που μας είπε είναι σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Μέντελ, δεν χρειάζεται να τον αναφέρει σε έκταση και λέει ότι παρατηρούμε Κλείνει με αυτό, ολοκληρώνει την παρουσίασή του. Παρατηρούμε ότι οι διασταυρώσει προκύπτουν, οι αναλογίε που δίνονται στην άσκηση. Άρα, η κληρονομικότητα του χρώματο του σώματο μπορεί να εξηγηθεί με τον τύπο κληρονομικότητα που αναφέρθηκε. Πολύ ωραία. Μα τα είπε όμορφα ο Χρήστο. Ε, λίγο με τα γραμματάκια έχω ένα θεματάκι, ίσω να ήταν λίγο πιο όμορφα, αλλά είναι βανάγνωστα, Εντάξει, είναι οκ. Okay. Μια χαρά. Εσεί πώ τα πήγατε. Ελπίζω να τα πήγατε πάρα πολύ καλά, αλλά για να κάνουμε και μια γενική παρατήρηση πώ αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδου ασκήσει. Λοιπόν, να βοηθούμε, ο βοηθό μα, ο ο οποίο θα μα πει πώ πρέπει να σκεφτούμε και να λύνουμε αυτέ τι λεγόμενε, εγώ τι λέω δηλαδή, ανάποδε ασκήσει. Είναι οι ασκήσει δηλαδή που μα δίνουν το αποτέλεσμα, μα δίνουν του απογόνου και εμεί πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι, ποιος είναι ο τύπο κληρονομικότητα, αλλά και ποιοι είναι οι γονεί επειδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και με πολλού τρόπου μπορεί κάποιο να καταλήξει, εδώ σα δίνω κάποιου γενικού κανόνε. Μα λέει εδώ ότι το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε ένα συλλογισμό, μια υπόθεση και να καταλήξουμε σε ένα τύπο κληρονομικότητα με βάση τα δεδομένα τη άσκηση. Αφού πούμε λοιπόν ότι επικρατέ είναι εκείνο, υπολοιπόμενο είναι εκείνο, ότι οι γονεί είναι τερόζοι ή νομός ή οτιδήποτε, Αποδεικνύουμε την ορθότητα του συλλογισμού μα με την πραγματοποίηση τη διασταύρωση, όπω λέει εδώ στο δεύτερο, όπου πρέπει να έχουμε ταύτιση των δεδομένων που δίνει η άσκηση με τα αποτελέσματα τη διασταύρωση. Έτσι επιβεβαιώνεται η αρχή μα υπόθεση. Πώ θα το καταλάβουμε ότι έχουμε εκείνο ή το άλλο επικρατές υπολοιπόμενο. Και λέει εδώ πέρα ο βοηθός μας, ο BME, γιατί άραγε να τον έχω πει θα το βρείτε. Πριν αρχίσω να λύνω μια άσκηση, παρατηρώ την αναλογία των απογόνων που δίνεται. Αν η αναλογία των απογόνων είναι 3 προ 1, τότε ο χαρακτήρα με τη μεγαλύτερη αναλογία είναι ο επικρατή. Είδατε προηγουμένω που είπαμε γκρι επί γκρι, βγάζει αναλογία 3 επί 1, άρα το γκρι που είναι το περισσότερο είναι το επικρατέ. Και οι γονεί είναι το δεύτερο συμπέρασμα από το 3 προ 1, είναι τερόζυγοι. Ομοίω, αν η αναλογία είναι 1 προ 1, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το επικρατέ ή το υπολοιπόμενο, όμω εμεί το είχαμε ήδη καταλήξει. Είχαμε καταλήξει ποιο είναι το επικρατέ και ποιο το υπολοιπόμενο από την προηγούμενη αναλογία, το 3 προ 1. Και το άλλο που συμπεράναμε είναι ότι οι γονεί θα είναι ο ένα ετερόζυγο και ο άλλο ομόζυγο. Έτσι, όπω είδατε, είπαν πω το ένα, το γκρι είναι ετερόζυγο και το επόμενο χρώμα το ήταν ομόζυγο. Οπότε έκανα και τη διασταύρωση. Τα παραπάνω βέβαια όλα αυτά που λέμε ισχύουν μόνο για γονίδια τα οποία είναι σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για αυτήν την διόρθωση των τεστ. Ελπίζω να τα πήγατε και εσείς καλά. Ελπίζω να μάθετε και σήμερα αρκετά. Εάν θέλετε κάποιες τέτοιε συμβουλέ, θα δείτε κάτω στην περιγραφή πώ μπορείτε να τι προμηθευτείτε. Ε, την επόμενη φορά θα σα περιμένω να δούμε και άλλη άσκηση και άλλε διορθώσει και πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τα γραπτά μα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά!